Να και ακόμα να το βάλει, γιατί θα είμαστε κανένα δεκάλεπτο. Έτσι ακίνητοι. Μάνο, ξεκινάμε. Πάμε. Ωραία. Λοιπόν, καλώς ήρθαμε όλοι μαζί στο χώρο όπου έχει ταυτοποιηθεί ως ιερό του Δία. Θα πούμε στη συνέχεια λίγο και για τα κτίρια. Να πούμε λίγο το ιστορικό της περιοχής. Βρισκόμαστε στην ουσία στην κορυφογραμμή του Ημιτού. Το πιο ψηλό σημείο είναι λίγο πιο πέρα, 1096 μέτρα, είναι η βάση της αεροπορίας, όπου βρίσκεται η κεραία Κάκαλο της πολιτικής αεροπορίας, αεροπορίας και της αστυνομίας. Και από αυτή τη μεριά και πέρα βρίσκονται όλες οι κεραίες του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης. Ανάμεσα τώρα στο σημείο που βρισκόμαστε εμείς εδώ, ανασκάφηκε για πρώτη φορά το 1923 και το 1924 ο χώρος και βρεθήκαν πάρα πολλά αντικείμενα τα οποία οδήγησαν στην αυτοποίηση του ως ιερό του Δία. Η επόμενη στην ουσία ανασκαφή έγινε το 1939 με 40, όπου βρεθήκαν και τα υπόλοιπα και ολοκληρώθηκε στην ουσία η πρώτη φάση της ανασκαφής, η οποία διακόπηκε στην ουσία λόγω του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, όπως όλοι ξέρουμε, το 1940. Από εκεί και μετά δεν έγινε τίποτα άλλο όσον αφορά την αρχαιολογική ανασκαφή. Δεν ξανά έγινε έρευνα εδώ πέρα. Δυστυχώς μετά τον πόλεμο δημιουργήθηκαν εδώ και όλη η βάση, το 50, το 60 ξεκίνησε, έγινε και ο δρόμος. Και ο δρόμος κατέστρεψε δύο από τα τρία κτίρια τα οποία είχαν βρεθεί. Θα δείξουμε το σημείο και τις εικόνες, επειδή σώζονται οι κατοίκους των κτιρίων. Και μια τρίτη θέση βρίσκεται ακριβώς κάτω από αυτά τα μπάζα, σε αυτή τη γούβα. Το πιο σημαντικό τώρα είναι ότι το 1972, για το διδακτορικό του, ένας Αμερικανός, αξίζει να αναφέρουμε το όνομά του, είναι ο Μελ Λάγκτον, έκανε ένα διδακτορικό που αφορούσε το ναό του Ημιτίου Διός, όπως είχε ονομαστεί τότε, και αυτό εκδόθηκε σαν βιβλίο το 1975. Και αυτή είναι η κύρια πηγή πληροφοριών, και η μόνη στην ουσία πηγή πληροφοριών, για το ιερό του Ημιτίου Διός. Σε αυτό το βιβλίο λοιπόν των 140 σελίδων περιγράφει όλη την ιστορία των ανασκαφών, όλα τα ευρήματα, υπάρχουν φωτογραφίες και τα συμπεράσματά του στην ουσία για την περιοχή. Τώρα, επειδή στην ουσία βρισκόμαστε στον χώρο, αλλά είναι πολύ δύσκολο επειδή καταστραφήκανε, μπορούμε μόνο να δούμε τη γούβα, αν πάμε και από κάτω, άμα υπάρχει διάθεση και ο χρόνος βέβαια, μπορούμε να μπούμε στη γούβα, σώζονται κάποιες πέτρες στη θέση της παλαιά. Αυτό είναι το εξώφυλλο του βιβλίου του Μέρεντ Λάγκτον, είναι η μοναδική πηγή μέχρι σήμερα πληροφοριών για το ιερό του Ημιτίου Διός, ο οποίος συνεργάστηκε στην ουσία με τον ανασκαφέα τον δεύτερο που έκανε τις ανασκαφές το 39 με το 40 και αυτός που ήταν ο βασικός ανασκαφέας του έδωσε όλο το υλικό του και το έβγαλε στο βιβλίο αυτό. Τι υλικό είναι τώρα αυτό? Καταρχήν σώζεται μόνο μία φωτογραφία, τουλάχιστον έχω εγώ καταφέρει να βρω μέσα από το βιβλίο. Κάποιες άλλες σώζονται στο Αρχαιολογικό Μουσείο. Είναι φωτογραφία του 1923, κυκλοφορεί και σε μερικά 2-3 σπάνια αρθράκια στο διαδίκτυο. Του χώρου εδώ, στην ουσία είναι αυτή εδώ η πίσω όψη, είναι αυτή εδώ η φωτογραφία. Αυτή εδώ η γούβα στην ουσία που βρισκόμαστε, αυτή εδώ η γούβα που είναι τώρα γεμάτη φυτά, είναι ο χώρος ο ανασκαφικός. Φανταστείτε ότι αυτό που είμαστε τώρα εμείς εδώ είναι ένα μπάζωμα στην ουσία που έγινε και λόγω του δρόμου, όπως και αυτές οι πέτρες που πεταχτήκαν εδώ. Εδώ λοιπόν φαίνονται και οι εργάτες που σκάβουν τότε στον χώρο. 1923 είναι η φωτογραφία από τις πρώτες ανασκαφές. Ένα πιο χαρακτηριστικό σχέδιο του χώρου, ο βοράς είναι από εκεί, είναι εδώ αυτό ακριβώς. Είναι αυτό εδώ. Αυτό εδώ ακριβώς είναι η γούβα που είμαστε εδώ. Και είναι τα τρία κτίρια, οι τρεις θέσεις στην ουσία οι οποίες ανασκαφήκανε. Η μία είναι ακριβώς κάτω από τα μπάζα που ταυτοποιήθηκε ως το αποθετήριο του ιερού του Δία. Δηλαδή είναι το σημείο που γινόντουσαν στην ουσία και αφαινόντουσαν οι προσφορές μετά τη θυσία, η οποία θυσία γινόταν εδώ στο βωμό του Δία. Ο βωμός αυτός είναι ακριβώς τώρα, μπορούμε να φανταστούμε αυτή την ευθεία, ο δρόμος. Με την κατασκευή του ασφαλτόδρομου εκεί που είναι τώρα ακριβώς το αυτοκίνητο, βρέθηκαν δύο τυχεία παράλληλα. Και εδώ τώρα που είναι πάλι ακριβώς από πάνω στην ουσία του τα μπάζα, ήταν ο βωμός του Δία. Ο οποίος, ο βωμός,
είναι κάπως έτσι σαν κάτωψη. Είναι ήταν ένα τετράγωνο στην ουσία πέτρινο οικοδόμημα, το οποίο... Ένα τετράγωνο πέτρινο οικοδόμημα, το οποίο οι δύο πλευρές του, ο βορράς μπορεί να φανταστούμε ότι είναι από εδώ, έτσι όπως το βλέπουμε, ήταν κάτω. Η βόρεια και η δυτική πλευρά, όχι η δυτική στην ουσία, και η νότια πλευρά είχαν περίπου 80 πόντους πλάτος, όπως το βλέπουμε, και η ανατολική και η βόρεια 2 μέτρα. Αυτό είναι το ένα από τα τρία κτίρια. Αυτό είναι το δεύτερο, είναι το αποθετήριο στην ουσία, όπως είναι ο βορράς. Είναι αυτό εδώ. Στην ουσία ένα κυκλικό κτίσμα με ένα περιμετρικό περιτύχισμα, το οποίο βρίσκεται ακριβώς κάτω από τα μπάζα. Μία πολύ μικρή άκρη του φαίνεται τώρα αν πάμε, κάποιες πέτρες. Και εδώ ταυτοποιήθηκε από το συγγραφέα και από τους μελετητές, τους αρχαιολόγους, ως το αποθετήριο για τον βωμό. Και θα δούμε γιατί είναι εντυπωσιακό αυτό που ακολουθεί. Λοιπόν, αυτό είναι μία σελίδα, είναι στην ουσία η πηγή μας από το βιβλίο. Και εδώ υπάρχει μία λίστα με τα ευρήματα που βρεθήκανε. Το εντυπωσιακό γενικά με το χώρο, και που είναι και το πιο άγνωστο, είναι το πλήθος των ευρημάτων που βρέθηκαν εδώ. Έχουν βρεθεί πάνω από 700 έγγραφα όστρακα. Έχουν βρεθεί πάρα πολύ μεγάλη... Έχει και το αρχαιολογικό μουσείο μερικά. Και έχει βρεθεί πάρα πολύ μεγάλος αριθμός κεραμικής στην ουσία. Και έχουμε την τύχη να σώσω τη φωτογραφίες τους. Όλα αυτά βέβαια βρίσκονται σήμερα στο αρχαιολογικό μουσείο. Κάποια από αυτά εκτίθενται. Ξεκινάμε να δείχνουμε μερικές φωτογραφίες από αυτά που βρεθήκαν. Όταν λέμε κεραμική, εννοούμε από αγγεία, από προσφορές τα οποία είχαν ζωγραφιές πάνω και επιγραφές. Αυτά είναι μόνο μερικά από τα 700 όστρακα και πύληνα μικρά αντικείμενα που βρεθήκαν, τα εγχάρακτα. Όπου μετά από τη μελέτη όλων αυτών των εγχάρακτων. Με ονόματα είναι αυτά, ή. Προσφορές είναι. Είναι αυτό τώρα, η μελέτη τώρα των γραφών, που είναι πολύ αναλυτική και μέσα στο βιβλίο. Παραθέτει τις εικόνες, μετά παραθέτει τα γράμματα. Σε πύληνο, τα ονόματα είναι άλλο, γιατί άμα ήταν σε όστρακα. Είναι και όστρακα. Αυτά είναι. Όχι, όχι, όχι. Δεν το μπερδεύει. Είναι αφιερωματικά όστρακα. Άλλο ψηφοφορία, άλλο. Το. Μετά τη μελέτη λοιπόν όλων αυτών των εχάρακτων επιγραφών, πιστοποιήθηκε ότι σίγουρα η λατρεία αφορούσε τον όμβρη, τη θεότητα του Δία όσον αφορά σε σχέση με το νερό. Είχε δηλαδή πάρα πολλές λέξεις και αναφορές γινόντουσαν για επίκληση νερού, βροχής και όλα αυτά. Που είναι πολύ λογικό, γιατί σχεδόν σε όλες τις κορυφές των βουνών υπήρχε αντίστοιχη λατρεία, γιατί το νερό ήταν πολύ βασική πηγή ζωής. Οπότε μπορούμε να τα... ο συγγραφέας ο ίδιος, ο αρχαιολόγος στην ουσία, καταθέτει την άποψη ότι το ιερό του Ομβρίου Διός, που αναφέρεται από τον Παυσανία στην περιήγησή του, όπου ο Παυσανίας αναφέρει το ιερό του Ομβρίου Διός και του Προοψίου Απόλλωνος, στο Κοροπή. Η αρχαιολογία σήμερα έχει τοποθετήσει στο Κοροπή, στον προφήτη Λία, τα ευρήματα αυτά. Ο αρχαιολόγος αυτός, και μάλλον και εγώ μαζί του διαφωνούμε, ότι τουλάχιστον ο ναός του Ομβρίου Διός βρισκόταν εδώ. Εδώ βρέθηκε δηλαδή όλα τα αφιερωματικά του, όλες οι αναφορές για τη βροχή, ο βωμός, και σίγουρα ο Παυσανίας δεν είχε ανέβει πάνω. Αναφέρει μόνο ότι στον Ιμητό υπάρχει ο βωμός, και αναφέρει βωμό, δεν αναφέρει ναό. Εκεί έχει βρεθεί ναός. Ο βωμός του Ομβρίου Διός ότι βρισκόταν εδώ. Οπότε κατά πάσα πιθανότητα στην κορυφή του Ιμητού, φυσικά, που είναι και πιο λογικό από ότι σε μια πλαγιά, χτίσαν οι αρχαίοι το βωμό του Ομβρίου Διός. Και σε μια επόμενη επίσκεψη, όπως έχουμε πει και με τον Μάνο, θα πάμε και στον άλλον αρχαιολογικό χώρο. Το πιο σημαντικό δρόμο, Μάνο. Εύρημα. Το κοροπή. Έτσι. Το πιο... Και εκεί έχει ανέβασμα. Έχει ζιγζάκ, ωραίο, άστο. Ταβέρνα θα πάμε. Το πιο σημαντικό εύρημα από επιγραφή είναι αυτό εδώ, το οποίο αναφέρει τον Δία με την επωνυμία Σίμιος. Άμα το δείτε, είναι ανάποδη, ναι, η γραφή. Ναι. Σίμιο Δίη. Στον Σίμιο Δία. Που είναι στην ουσία ο Δίας, ο οποίος σημαίνει, είναι το σήμα δηλαδή, όταν μαζεύεται και η βροχή πάνω από τον Ιμητό, σημαίνει ότι θα βρέξει στην Αθήνα. Οπότε θέλανε τέτοια σημάδια από το Δία, γι' αυτό γινόντουσαν και οι προσφορές σε αυτόν εδώ το χώρο. Αυτή εδώ είναι η κεραμική που βρέθηκε.
Για να καταλάβουμε σε τι αρχαιολογικό χώρο θα έπρεπε να βρισκόμασταν, μιλάμε για έναν κανονικό αρχαιολογικό χώρο. Μιλάμε για 700 σύνολο. Συνολικά ευρήματα, τα οποία βρεθήκαν σε αυτόν εδώ ακριβώς το χώρο. Έχουνε... Στην ουσία βρεθήκαν σπασμένα, αλλά έχουν φτιαχτεί από τους αρχαιολόγους και φαίνεται πραγματικά το μεγαλείο των προσφορών. Το σημαντικό τώρα, και φτάνουμε λίγο προς το τέλος, με όλα αυτά τα ευρήματα, άμα τα δείτε, μπορεί αυτό να αρχίζει να κυκλοφορεί λίγο, γιατί είναι ωραίο. Αυτές τώρα είναι μερικά αποσπάσματα. Υπάρχουν πάνω από 40 σελίδες. Μόνο με φωτογραφίες μέσα στο βιβλίο. Έτσι είναι από τα πρώτα εκεί, που είναι μετά. Και εδώ βρεθήκαν και νομίσματα. Να κυκλοφορούν λίγο αυτά, έτσι λίγο να νιώθετε. Και νομίσματα είναι. Και νομίσματα. Το, όπως θα δείτε και στις φωτογραφίες, τα αγγεία αυτά δείχνουν ότι πρόκειται για αγγεία γεωμετρικής εποχής. Που αυτό σημαίνει ότι και όλα τα ευρήματα, τα κυρίως δηλαδή ο κύριος όκος ευρημάτων, χρονολογήθηκε από το 1100 μέχρι το 800 π.Χ. Μα και στο αρχαιολογικό η έκθεση με τα όστρακα αυτά, τέλος είναι πάντων, στη γεωμετρική... είναι στη γεωμετρική η αίθουσα. Ακριβώς. Όποιος ενδιαφέρεται εκεί που είναι οι κούροι και οι κόρες, είναι και η πρώτη βιτρίνα είναι αυτά. Ακριβώς. Καλή επισήμαση, όποιος επισκεφτεί το αρχαιολογικό μουσείο, μην ξεχάσει τα ανασκαφέντα από τον Μυτό. Οπότε, μιλάμε στην ουσία για την Μυκηναϊκή εποχή της Αττικής, όπου πιστοποιείται ότι υπήρχε μια λατρεία του Δία, κατά πάσα πιθανότητα από όλη την Αττική, γιατί ο Μυτός δεν είναι βουνό της Αθήνας, είναι βουνό της Αττικής, οπότε μπορούμε να φανταστούμε όπως εμείς ανεβήκαμε σήμερα από ένα μονοπάτι, όλα τα μονοπάτια να χρησιμοποιούνται για το ανέβασμα στην κορυφή του Ημιτού, για την επίκληση στην ουσία για να βρέξει στον τόπο. Γι' αυτό γίνεται και αναφορά για κάποιους μυκηναϊκούς τάφους πάνω εδώ. Έχει αρκετές θέσεις γενικά αρχαιολογικές και μυκηναϊκές. Γενικά ο Ημιτός έχει ισχυρή μυκηναϊκή παρουσία ή ισχυρή παρουσία στα μυκηναϊκά χρόνια. Το 1100 δηλαδή, τουλάχιστον ταυτοποιείται σίγουρα εδώ η λατρεία του. Η λεγόμενη πυραμίδα του Ημιτού. Αυτό τώρα είναι πιο κάτω. Είναι πιο... Θα τα ζητήσετε από το Μάνο, θα πάμε παντού. Και για να κλείσουμε, ένα πολύ που είναι, συνδέεται πάλι με το ιερό αυτό, είναι και μια μοναδικότητα του ιερού, λόγω της συχνής και αδιάλειπτης και αδιάσπαστης χρήσης αυτών των ετών, το 1100 με 800-700 π.Χ., οι αρχαιολόγοι μπορέσανε και πιστοποιήσανε το πότε ξεκίνησε η εγχάρακτη αφιέρωση, στην ουσία πότε ξεκίνησε η γραφή στην Αττική, όπου τα πρώτα εγχάρακτα αντικείμενα βρεθήκανε και χρονολογηθήκανε το 900 με 800 π.Χ. Οπότε σίγουρα, να μην μιλήσουμε για όλη την Αττική, εδώ, εκείνη την εποχή άρχισε να χρησιμοποιείται αυτή η εγχάρακτη γραφή. Μα έτσι και το αναφέρω και τότε και βρέθηκε... Έτσι, γι' αυτό το έχουν και εκθεμάσει. Το αναφέρουμε αυτό, ναι, δεν το σωστά υπογράφουμε κιόλας. Αλλά αυτά τα ευρήματα, αυτά μας υποδεικνύουν. Εδώ λοιπόν, στο βιβλίο του το αναφέρει και ο ίδιος ο συγγραφέας, για την καταστροφή των ιερών, είχαν ήδη καταστραφεί από την εποχή που έγραφε το βιβλίο, το 1972 που έκανε τη μελέτη, το 1975 εκδόθηκε. Οι δύο χώροι, ξαναδείχνουμε για το κλείσιμο το τοπογραφικό. Εμείς στην ουσία βρισκόμαστε εδώ αυτή τη στιγμή, που είναι το δάχτυλό μου. Ωραία, τα μπάζα είναι το κυκλικό αυτό το οικοδόμημα, όπου εκεί βρεθήκαν στην ουσία όλα αυτά αφιερωματικά, αυτά τα αγκία, τα όστρακα. Και ο βωμός ήταν εδώ ακριβώς στην άσφαλτο και παρακάτω τα δύο παράλληλα τυχεία, τα οποία δεν βρέθηκε γωνία, για να πούμε ότι ήταν εκτίσμα, είναι, όπως θα γράφει ο συγγραφέας, δύο παράλληλα τυχεία. Και αυτό είναι το γούπατο που λέμε, υπάρχει και στο χάρτη σήμερα στους σύγχρονους χάρτες του Ημιτού, είναι αυτή εδώ η γούβα στην ουσία. Οπότε βρισκόμαστε καταρχήν, δεν είμαι σίγουρος, αλλά να αναφέρουμε και κλείνουμε δύο πράγματα για την ομάδα καταρχήν τώρα, ότι είναι σίγουρα η πιο υψηλή ξενάγηση που έχει γίνει ποτέ περιήγηση σε αρχαιολογικό χώρο. Δεν γνωρίζω εγώ άλλον αρχαιολογικό χώρο πάνω από τα 1000 μέτρα, τουλάχιστον που να έχει πάει κόσμος, οπότε να ξέρετε ότι έχετε κάνει μια περιήγηση στον πιο ψηλό αρχαιολογικό χώρο στην Αττική. Και να είστε περήφανοι γι' αυτό. Και σίγουρα είναι η πρώτη περιήγηση που γίνεται στο ιερό του Ημιτίου, ιδίως από γκρουπ. Άλλη μια πρωτιά για την Πόη. Συγχαρητήρια. Και να είστε όλοι καλά. Μπράβο, ρε Μητσοπολίτη.